ρυθμεί κατάσταση στην Ιδωμένη. Από τη μια, πρόσφυγες και μετανάστες που αποκλείουν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης ευζώνουν. Και από την άλλη, κάτοικοι της Ιδωμένης που συγκεντρώνονται στη γέφυρα του Αξιού. Σε γνωρίζω από την όψη. Ευνηδιαστικά περισσότεροι από 500 πρόσφυγες και μετανάστες κινούνται προς τον δρόμο και κόβουν την κυκλοφορία. Οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες είναι από το κάμπ του Πολυκάστρου και όπως βλέπετε πηγαίνουν πάνω κάτω στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων φωνάζοντας συνθήματα και κρατούν αποκλεισμένη την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Επικρατεί ένταση με διερχόμενους οδηγούς. Οι πρόσφυγες αφήνουν αρχικά μια λωρίδα ανοιχτή για τα γιοταχή, αλλά και αυτή κλείνει αργότερα από τα φορτηγά. Οι εντάσεις με τους Έλληνες οδηγούς που ευνηδιάστηκαν και όπως βλέπετε έφτασαν μπροστά μέχρι τον μπλόκο δεν λείπουν. Αν τους πάρω σβάρνα και τους πάρω, τους βγάλω πίσω στον άξονα, τι θα γίνει, θα με βάλουν φυλακή. Κάποιοι τρέχουν και κλείνουν και τους παραδρόμους. Νωρίτερα, 100 κάτοικοι της Ιδωμένης διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση στην περιοχή και ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση όλων των προσφύγων και μεταναστών. Ήρθαν περισσότερα από 100 άτομα από τη Θεσσαλονίκη μεταξύ. Τους ρώτησα γιατί έρχεστε στην Ιδωμένη και μου είπαν θα ανοίξουν τα σύνορα. Αντιστρέφονται οι όροι και αρχίζει η αγανάκτηση, ο θυμός και η οργή.